Καλησπέρα και πάλι. Και αφού δείξαμε για τα επίπεδα στο Pixel X και πώς γενικά δουλεύουμε με αυτά, ας δείξουμε ένα παράδειγμα. Θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την εικόνα με ένα εκπαιδευτικό έτσι, αντικείμενο. Θα ξεκινήσουμε με μία αρχική και θα βάλουμε κάποιες άλλες από πάνω και κάποιο κείμενο. Ξεκινάμε λοιπόν με να ανοίξουμε την αρχική εικόνα που είναι αυτή είναι εδώ. Θα κάνω ένα νέο, μια νέα εικόνα όπως κάνουμε στο Pixelar. Είναι εδώ το πρώτο μου επίπεδο και ας βάλω και τις υπόλοιπες. Να βάλω λοιπόν εδώ που λέει εικόνα, να βάλουμε τον ήλιο. Εδώ βλέπουμε κάτι ότι η εικόνα αυτή είναι πολύ μεγάλη, πιο μεγάλη από την αρχική. Οπότε θα χρειαστεί να κάνω εδώ να ξεζουμάρω για να τη μικρύνω. Και επίσης μια εικόνα που βάζουμε ως ένα επίπεδο, δεν μπορούμε να κάνουμε περικοπή όπως έχουμε εδώ. Η περικοπή γίνεται σε όλη την εικόνα και όχι σε κάποιο επίπεδο. Όμως μπορούμε να επιλέξουμε αυτό εδώ το ένα επίπεδο και να κάνουμε κόψιμο, άνοιγμα, με άνοιγμα σχήματος ή κύκλου αν θέλουμε να κόψουμε ένα επίπεδο επιλέγουμε το επίπεδο και με διατήρηση κάνουμε κάτι σαν περικοπή ας πούμε κάπως έτσι τώρα να βάλουμε και την επόμενη τις άλλες εικόνες και να τις διατάξουμε σωστά, να τις μικρύνουμε λοιπόν αυτό κάπου εδώ. Παρατηρήστε ότι κατά τη διάταξη με βοηθάει το Pixel Art να στοιχίσω μια εικόνα με τις γραμμές που εμφανίζει τις πράσινες, να στοιχίσω μια εικόνα μεταξύ μιας άλλης. Και τώρα να βάλουμε και τα κείμενα, Να αλλάξω το χρώμα να είναι κάτι πιο σκούρο, σε μαύρο. Να το βάλω και αυτό στη σωστή του θέση. Και με τον ίδιο τρόπο θα προσθέσω τα υπόλοιπα επίπεδα με κείμενο. Μπορώ να κάνω εδώ με δεξί κλικ να κάνω αντιγραφή, διπλότυπο επίπεδο. Και έτσι να πάρει την προφοποίηση που έχει και το προηγούμενο. Να βάλω και ένα κείμενο με τίτλο. Αυτό να το κάνω πιο μεγάλο. Να το βάλω και αυτό. Ένα χρώμα. Και να το κάνω πιο μεγάλο. και αν θέλω και να βάλω και μία σκιά. Και επίσης όταν έχω πολλά επίπεδα μπορώ να τα επιλέγω όλα μαζί. Για παράδειγμα αυτή τη σειρά όλη ή με control Click και να τη μετακινήσω λίγο πιο κάτω όπως και τα κείμενα αυτά εδώ. Και αν θέλω μπορεί να βάλω και κάποια βελάκια, αλλά εδώ είδα ότι με τα βελάκια που έχει για κάποιο λόγο δεν μπαίνουν μέσα στο πιξελάρενο, ενώ είναι δωρεάν, δεν μπαίνουν μέσα. Κάποιο πρόβλημα έχει η εφαρμογή. Μπορώ όμως να βάλω ένα βελάκι που έχω κατεβάσει εγώ από μια ιστοσελίδα με εικονίδιο. Το μικρίνω και αυτό. Και να δείξω έτσι και τη ροή του κύκλου. Θα το κάνω και αυτό διπλότυπο. Και άλλη μια φορά. Και έχουμε λοιπόν τελειώσει. Αν θέλουμε στις εικόνες μπορούμε να βάλουμε έτσι και μια αδιαφάνεια. Αν το θέλουμε αυτό για να φαίνεται έτσι κάπως πιο ενσωματωμένο με τον πίνακα είναι αυτή εδώ η εικόνα μια μικρή έτσι αδιαφάνεια η θάλασσα να βάλουμε και το όνομά μου Και έχουμε τελειώσει λοιπόν με την άσκηση. Ας αποθηκεύσω αυτή την εργασία. Εδώ να τονίσω ότι επειδή έχω κάνει μια δουλειά με πολλά επίπεδα, αν θέλω αυτό να το συνεχίσω, μπορώ... Υπάρχει στη μνήμη του Pixelar X, αλλά αυτό είναι κάπως επικίνδυνο. Μπορεί όταν κάνω εκαθάριση τα cookies θα σβηστούν όλα αυτά. Αν θέλω να το αποθηκεύσω ως εργασία μαζί με τα επίπεδα, ό,τι έχω κάνει για να το συνεχίσω, Μπορώ να το αποθηκεύσω στη μορφή του Pixel Θα φτιάξει ένα αρχείο ζυπάκι, το οποίο μπορώ να το φορτώσω μετά στο Pixel Art. Εγώ όμως τώρα θα το κάνω κανονικά, να το μετατρέψω σε μια εικόνα για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω κανονικά. Θα βάλω και την... Θα τη μικρύνω απλά για λόγους οικονομίας, γιατί κανονικά όταν φτιάχνω μια εικόνα την αφήνω στο φυσικό της μέγεθος. Και με παρόμοιο τρόπο, με σχεδόν μια ίδια λειτουργία, μπορείτε να φτιάξετε κάτι εντελώ διαφορετικό με το αντικείμενό σα ή να σου πείσετε αντί για εικόνε, όπω έκανα μια άλλη παρόμοια για το ίδιο αντικείμενο, το έκανα με εικονίδια αντί για φωτογραφίε. Ίσως αυτό είναι, είναι μια διαφορετική άποψη και ίσω είναι πιο ελκυστικό για μικρότερα παιδιά. Αυτά λοιπόν για το Pixel RX και πώς φτιάχνουμε έτσι εικόνες με εκπαιδευτικό αντικείμενο.